Περνάμε στο δεύτερο μέρος της αθλητικής μας εκπομπής. Και Γιώργο, έχουμε και άλλες επιτυχίες κερκυριών αθλητών. Και θα δούμε και εδώ τα όσα λέγαμε προηγουμένως. Ναι. Θα πάμε στην Ξηφιασχία, όπου πρωταθλήτρια νεανίδων ανεδείχθη κερκυραία Κάτια Σαβάλιο με την ομάδα του ΑΟΚ Ξηφιασχία σε Γάλλιο 1992. Στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Νεανίδων, το οποίο έγινε σε εγκαταστάσεις του ΆΚΑ. Κερκυραία και κερκυραία. Γάλλιο. Ναι, η κοπέλα αυτή, η Κάτια, μένει μόνιμα στην Κέρκυρα, η Κάτια Σαβάλιο, ναι. Φοιτά στο τέταρτο γελ Κέρκυρας, ναι. Και έχει πάρει μεταγραφή από το 2018 στην ομάδα Ξηφασκίας του Εγάλιο 1992, ναι. Και προπονείται με τον παγκόσμιο και πανευρωπαϊκό πρωταθλητή Νίκο Κοντοχριστόπουλο. Έκανε την επιλογή της, δηλαδή, κοπέλα να φύγει, ναι. Από το νησί. Και όπως, βέβαια, όπως κάνουν, δηλαδή, όλοι οι αθλητές που θέλουν να προχωρήσουν και να προοδεύσουν, και κυρίως έχει να κάνει αυτό που λέγαμε πριν, με τις υποδομές. Βέβαια, και σκέψου και με τις συνθήκες που έχουν. Ναι. Ήταν αθλήτρια του ΑΟ Δαμοκλής εδώ, του ΚΑΣΕ Δαμοκλής εδώ στο νησί. Ναι, ναι, ναι. Πρέπει να πω ένα πράγμα ότι η θυσία. Συγχαρητήρια στην κοπέλα. Συγχαρητήρια, φυσικά. Ένα δύσκολο άθλημα. Βέβαια. Πολύ. Και συγχαρητήρια και στους δικούς τους ανθρώπους, οι οποίοι είναι αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Ότι δίνουν πάρα πολλά για να μπορέσει η κοπέλα να πηγαίνει, να προπονείται στην Αθήνα, για να έχει την εξέλιξη την οποία πρέπει να έχει. Γιατί ο προπονητής της, σε δηλώσεις που έκαμε, είπε ότι η εξέλιξή της θα είναι πάρα πολύ καλή και θα έχει πολλές επιτυχίες στο μέλλον. Να το ευχηθούμε εμείς, να πάει καλά το κορίτσι. Και έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι στο ατομικό άθλημα παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο η θέληση που έχει το κάθε παιδί. Βέβαια. Η αγάπη για το άθλημα, οι θυσίες οι οποίες κάνει, και εδώ είναι τεράστιες οι θυσίες. Σκέψω ότι το παιδί φυτά εδώ στο τέταρτο γέλ της Κέρκυρας, έτσι, και πηγαίνει και προπονείται και στην Αθήνα. Σωστά. Λοιπόν, να πάνε όλα καλά, να ευχηθούμε και σε άλλα παιδιά. Συγχαρητήρια στην κοπέλα και στους γονείς, βέβαια, που βοηθούν τόσο πολύ το παιδί τους, έτσι. Το έχουμε πάρα πολλές φορές. Ναι. Ότι άμα δεν υπήρχε στήριξη των γονέων στον αθλητισμό, γιατί στα υπόλοιπα το θεωρώ δεδομένα και υποχρέωση των γονέων να στηρίξουν τα παιδιά τους, αλλά εδώ στον αθλητισμό, έτσι όπως εξελίσσεται, και πραγματικά έχω χάσει πάσα ιδέα, γιατί ό,τι και να κάνεις πλέον δεν υπάρχει αυτό που λέμε ο ερασιτεχνικός αθλητισμός με όλη την έννοιά του. Ό,τι και να κάνεις, υπάρχει και μια αμοιβή. Πλέον έχει ξεφύγει η βοήθεια του κράτους προς τον ερασιτεχνικό αθλητισμό. Ναι. Και βλέπουμε ότι πάει στη βοήθεια των γονέων. Ναι, αλλά και αυτό το εκμεταλλεύονται κάποιοι. Ναι. Και θέλω να πω και κάτι άλλο. Ότι ένα παιδί το οποίο οι γονείς του δεν έχουν, ναι. Και είναι ταλέντο και έχει την εξέλιξη που πρέπει να έχει, δεν θα μείνει πίσω. Το πιο βασικό από όλα, αν δεν πληρώσει ο σύλλογος που ανήκει. Αν δεν πληρώσει ο σύλλογος που ανήκει, το διευκρινίζω. Ο σύλλογος δεν πολύ πληρώνει τώρα πλέον τελευταία. Πρέπει να πληρώσει. Πρέπει να πληρώσει, ναι. Αλλά δεν πληρώνει. Λοιπόν, πληρώνουν οι γονείς. Σε οποιοδήποτε άθλημα, έτσι. Ναι, ναι. Λοιπόν. Και πληρώνουν οι γονείς και συνδρομές, και πληρώνουν και μετακινήσεις, και πληρώνουν τόσα που πληρώνουν. Κοίτα, να σου πω κάτι. Ένα σύλλογος καλλιεργεί ένα άθλημα, και άμα υπάρχει και μια συνδρομή βοηθητικού χαρακτήρα, ο σύλλογος πρέπει να βρει τον τρόπο έτσι ώστε να στείλει τους αθλητές του. Και αυτός που κρίνει ο ίδιος ο προπονητής ότι μπορούν να προχωρήσουν, γιατί άλλο το μαζικό, άλλος μαζικός αθλητισμός, άλλος αθλητισμός που πρωταγωνιστούν και διεκδικούν κτλ. Επιπέδου, αθλητισμός, ναι. Επιπέδου, ναι. Λοιπόν, πρέπει και είναι υποχρεωμένος ο σύλλογος από μόνος του να καλύψει όλα τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής κτλ. Δεν πρέπει να μπει ο σύλλογος στη διαδικασία, ο οποιοσδήποτε σύλλογος, να ζητήσει από το γονέα να πληρώσει τα έξοδα μετακίνησης του παιδιού, του προπονητή, τη διαμονή του προπονητή, το φαγητό του προπονητή, όλα να τα πληρώσει ο γονέας. Ή θέλεις να έχεις σύλλογο, ή καλύτερα κάτσε σπίτι σου. Είναι συγκεκριμένα πράγματα και είμαι αυτής της άποψης. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι ο πρόεδρος ενός συλλόγου ζητά τα χρήματα από το γονέα έτσι ώστε να πληρωθεί μέχρι και ο προπονητής. Στα έξοδα αποστολής μιλάμε, έτσι. Και εδώ πάει και κάτι άλλο, Γιώργο. Mm. Δεν μπορούμε να έχουμε καταμερισμό συλλόγων για άλλους λόγους και να μην έχουμε ένα-δύο συλλόγους υγιώς να μπορούν να σταθούν. Ο καθένας πλέον μπορεί να κάνει ένα συλλόγο. Αυτό είναι δεδομένο. Κάνει ένα σύλλογο, κάνει ένα διοικητικό συμβούλιο, κάνει εκλογές και μπορεί να κάνει ένα συλλόγο. Να δεις τώρα που θα έρθουν και τα 2,5 χιλιάρικα από τον Αυγενάκη, γιατί για να κάνεις ένα σύλλογο δεν χρειάζεται κανένα κόστος μεγάλο. Όχι, όχι, ναι. Λοιπόν, ναι.
Παίρνει δύο σόγια εκεί, γιατί έτσι γίνεται, και δημιουργεί ένα σύλλογο. Ναι, κάνει τη συνέλευσή σου, βάνει αυτού που θέλει. Αυτού που θέλει. Αυτό που ενδιαφέρει τέλο πάντων. Ναι, αλλά ναι, συνήθω ναι, ναι, πού θα του βρει. Θα πει αυτό ο Νίκο, ο Κώστα, ο Παναγιώτη και πάμε. Το βασικό και το θετικό είναι ότι γίνεται πλέον με δικαστικό εκπρόσωπο. Αλλά δεν θα σταθώ σε αυτό. Θα σταθώ ότι μπορεί ο καθένα να δημιουργήσει ένα σύλλογο και να το κάνει επιχείρηση. Εκεί θα σταθώ εγώ και το τελειώνω εδώ, γιατί δεν χρειάζεται να πω πάνω. Ναι, ναι, είναι μια κουβέντα που θέλει πάρα πολύ συζήτηση, πάρα πολλά πράγματα. Ναι. Προχωράμε παρακάτω, γιατί δεν και εγώ στο μόνο που συμφωνώ, όχι στο μόνο που συμφωνώ, μάλλον σε ένα που συμφωνώ με τον Αυγενάκη, γιατί πολλά έχει πει ο Αυγενάκης, πολλά έχουν υποθεί, πολλά έχουν γραφτεί. Σε ένα πράγμα συμφωνώ μόνο. Πολύ όμως. Δηλαδή με μαζί του, πώς θα το πω διαφορετικά. Ότι όλα πρέπει να είναι μέσα στην νομιμότητα. Όλα. Αυτό δηλαδή τώρα ότι για να περάσεις στην πόρτα του ΕΑΚ από τις 30 του Σεπτέμβρη και μετά, πρόσεξε, εδώ στην Κέρκυρα, για να περάσεις στην πόρτα του ΕΑΚ, να διαβείς την πόρτα του ΕΑΚ, εκεί που θα είναι ο Μάριος και θα σου πει ο Μάριος πού πας, πρέπει να του δείξεις τα χαρτιά σου. Πρέπει να είσαι αναγνωρισμένο σωματείο, στον αθλητικό μητρό. Καταλαβαίνεις. Αν μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου δεν έχει γίνει αυτό, δεν θα μπορείς την 1η του Οκτώβρη βέβαια, να μπει στο ΕΑΚ. Ναι, βέβαια, Γιώργο, το ίδιο συμβαίνει, συγγνώμη, ναι. Το ίδιο συμβαίνει και στις ποδοσφαιρικές ομάδες που θα κάνουν χρήση των δημοτικών σταδίων. Βέβαια, Γιώργο, και εδώ θα ξεφύγει η κατάσταση. Mm. Γιατί εδώ στην Ελλάδα ξεφεύγουμε σε όλα. Εντάξει, ας γίνουν όλοι ένα νόμιμα, ναι, δηλαδή, ναι, ναι, και μετά προχωράμε. Ναι, ναι. Λοιπόν, θα αλλάξουμε χώρο. Θα πάμε στο ποδόσφαιρο, μετά θα πάμε λίγο στην υδατοσφαίρες που έχουμε και εκεί ειδήσεις. Αλλά θα πάμε σε ένα ξεχωριστό θέμα, γιατί μας έκανε και εμάς εντύπωση. Θα πάμε σε εκλογές που γίνονται στα αριστερικά σωματεία της Κέρκυρας και μας ήρθε ένα δελτίο τύπου και αφορά μια γυναίκα, ένα κορίτσι, μια κοπέλα, την Ηλέκτρα την Κούδα, η οποία είναι πρόεδρος του Αχιλλέα Νυφών. Προέρχεται βέβαια από οικογένεια ποδοσφαιρική, έτσι. Να. Μην ξεχνάμε ότι ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα στο Βόρειο Συγκρότημα ήταν ο πατέρας της. Ο Δημήτρης Οκούδας. Ο Δημήτρης Οκούδας, και ο οποίος συνεχίζει να προσφέρει τις υπηρεσίες του στο ποδόσφαιρο της περιοχής του. Και πολύ γνώστος αντικειμένου. Βέβαια, βέβαια. Και εδώ πάει να γίνει άρωμα γυναίκας, από εγώ, γιατί είναι και η Ντέμπι Χιούιτ. Είναι για πρώτη φορά συμβαίνει αυτό, επικεφαλής του αγγλικού ποδοσφαίρου σε 158 χρόνια ιστορίας. Η Αγγλία, η Ομοσπονδία, η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Αγγλίας δηλαδή, θα έχει γυναίκα πρόεδρο. Γυναίκα πρόεδρο θα έχει και Αχιλλέας Νυφών. Καλησπέρα, κυρία Κούδα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα. Συγχαρητήρια για την εκλογή σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Καλή δύναμη σε κάτι αρκετά δύσκολο βέβαια. Αν και το γνωρίζετε το ποδόσφαιρο, από ό,τι ξέρω, πρέπει να έχετε παίξει και λίγο ποδόσφαιρο. Έτσι, ναι, ναι, έχω παίξει για πολύ λίγο καιρό, αλλά παρακολουθώ πολλά χρόνια, μεγάλωσα μέσα στα γήπεδα λόγω του πατέρα μου. Απλά είναι πολύ δύσκολη η καιρή που ζούμε αυτά τα δύο χρόνια και ελπίζουμε πως κάποια στιγμή θα σταματήσει όλο αυτό. Και βέβαια να επανέλθουμε στα κανονικά μας. Και βέβαια πήγατε σε ένα σύλλογο ο οποίος είναι πρωτοπόρος, μπορώ να πω, στην δημιουργία, και είδαμε ας πούμε τις εγκαταστάσεις του γηπέδου, τη δουλειά που γίνεται στις υποδομές. Είναι βέβαια πολλά χρόνια, γίνεται πολύ καλή δουλειά. Αγαπάμε την ομάδα στο χωριό, αγαπάμε πολύ περισσότερο την ακαδημία που είναι το μέλλον μας. Βέβαια. Ηλέκτρα, επειδή γνωρίζω εγώ τόσα χρόνια, σε βλέπω και στο γήπεδο των Νυφών, ναι, πάντα ασχολείσαι διοικητικά με τον Αχιλλέα. Η θέση του Προέδρου πώς προέκυψε, της Προέδρου πώς προέκυψε? Αχ, ναι, ήρθε σε μια πολύ δύσκολη φάση για την ομάδα. Ναι. Βασικά για όλες τις ομάδες, νομίζω, της Κέρκυρας. Ήμουνα τρία χρόνια στη διοίκηση, υπήρξα γραμματέα τα τελευταία δύο χρόνια. Ήταν μια θετική εξέλιξη, νομίζω, γιατί έμαθα πάρα πολλά πράγματα. Έχω πολύ καλούς συμβούλους δίπλα μου και νομίζω ότι όλα θα πάνε καλά. Ποια είναι η καθημερινότητα που έχει μια πρόεδρος ποδοσφαιρικής ομάδας? Προς το παρόν είναι πολύ νωρίς να μιλήσω γι' αυτό. Σίγουρα έχω δεχτεί πολλά συγχαρητήρια από την γύρω Κυριακή που αναδείχθηκα πρόεδρος.
Ελπίζω πως θα ανοίξει ο δρόμος και για άλλες γυναίκες, γιατί σίγουρα δεν είμαι η μόνη που αγαπάω το ποδόσφαιρο. Εδώ άνοιξε στην Αγγλία. Η Ντέπι Χιούιτ είναι πρόεδρος της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Εμείς και η Αγγλία, λοιπόν. Εσύ και η Ντέπι. Ναι. Τα σχέδια του Αχιλλέα για την περίοδο που θα έρθει, ποια θα είναι? Προς το παρόν σίγουρα θέλουμε να λειτουργήσει η Ακαδημία κανονικότατα. Δεν ξέρουμε πώς θα μας πάει και η χρονιά. Ξεκινάμε με αυτό, ότι η Ακαδημία θα λειτουργήσει, η ομάδα μας φυσικά θα συνεχίσει. Και βλέπουμε, είναι ακόμα πολύ νωρίς να ξέρω για όλα τα υπόλοιπα. Για τα υπόλοιπα, ναι. Ηλέκτρα, την ταινία με τη Σμαράδα Καρέ την έχεις δει? Την έχω δει, ναι. Φαντάζεσαι τον εαυτό σου να μπαίνει μες στα αποδυτήρια και να μιλάς στους παίχτες? Νομίζω πως το έχω. Εντάξει, ωραία. Αλλά και να μην μπορέσω εγώ, σίγουρα έχω πολύ καλούς ανθρώπους δίπλα μου που είναι ικανοί για πολλά πράγματα. Η πρόεδρος τα κάνει αυτά, δεν τα κάνουν οι άλλοι. Ναι, αλλά είμαι και η γυναίκα μέσα στα αποδυτήρια, λίγο δύσκολα. Μήπως στο μυαλό σας έχετε και τη δημιουργία γυναικείας ομάδος? Αυτό ήταν κάτι πολύ καλό πραγματικά. Θα το σκεφτούμε. Θα μπει κάποια στιγμή στο συμβούλιο σαν ερώτημα. Ναι. Γιατί ξεκινήσατε πάρα πολύ καλά, αλλά δεν το ολοκληρώσατε εκεί στο Θηνάλι, στο Βορρά. Όχι, όχι, ναι. Έτσι είναι. Έτσι είναι, γιατί εντάξει. Για μια γυναίκα είναι λίγο πιο δύσκολο. Μια γυναίκα όλα τα μπορεί να είναι στα βέντε. Ένας άντρας μπορεί να κάνει μια οικογένεια και να συνεχίσει να παίζει. Μια γυναίκα είναι λίγο πιο δύσκολο. Ναι, αυτό. Ναι, αλλά στα βέντε λένε μια γυναίκα όλα τα μπορεί. Ακριβώς, αυτό ισχύει σίγουρα. Ναι. Με το θέμα προπονητή έχετε αποφασίσει, θα κάνετε? Όχι, δεν έχουμε αποφασίσει ακόμα. Χτες προχτές συγκροτήσαμε το συμβούλιο για το ταμείο, το γραμματέα και όλα αυτά. Ναι. Δεν έχουμε προχωρήσει ακόμα σε κάποιες κινήσεις. Ωραία. Εντάξει. Καλή θητεία. Σιδηροκέφαλη. Καλή θητεία να έχετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Να είστε δίπλα μας. Γεια σας. Να είστε καλά. Λοιπόν. Ιδιαίτερα θετικό. Έγινε και αυτό στην Κέρκυρα. Έβγαλε ο Αχιλλέας γυναίκα πρόεδρο. Η αλήθεια είναι ότι. Πρωτοπόρος και σε αυτό. Ναι, η αλήθεια είναι ότι η Λέχθρα είναι πάντα κοντά στην Αχιλλέα. Εγώ τη θυμάμαι τόσα χρόνια που πήγαινα στο γήπεδο. Και το μήλο κάτω από τη μιλιά θα πέσει. Ναι, εντάξει. Έτσι. Λοιπόν. Και ετοιμάζεται και νέα γενιά, έτσι. Γιατί ο Γρηγόρης, ο Μεταλλινός, που είναι γαμπρός της Λέχθρας, έχει τρία αγόρια. Τέσσερα, πώς έχει. Τέσσερα, δίδυμα. Δύο δίδυμα. Τέσσερα αγόρια. Ετοιμάζω δηλαδή. Νομίζω, είμαι και σίγουρος. Έχει δύο δίδυμα, εν πάση περιπτώσει. Η οικογένεια δηλαδή συνεχίζει την παράδοση. Την παράδοση, ναι. Ναι. Ο Γιώργος ο Μεταλλινός έχει δηλαδή να προσφέρει ακόμα στον Αχιλλέα. Λοιπόν, πάμε να. Καταρχήν έχουμε εκλογές στον Αγκέρκυρα. Ναι. 26 Ιουνίου είναι οι εκλογές αυτές. Βάσει των νέων δεδομένων, των καταστατικών κτλ. Νομίζω θα γίνουν 10 η ώρα, Σάββατο, στο Φαλιράκι. Οι εκλογές του. Ναι, θα γίνει μια συνέντευξη τύπου πάνω σε αυτά, βέβαια. Ναι. Οι εκλογές θα είναι από το πρωί μέχρι το απόγευμα, έτσι. Μάλιστα. Θα μπορούν να πηγαίνουν όποιοι θέλουν, όποια ώρα μπορούν, βέβαια, να πάνε να ψηφίσουν. Ναι. Αυτοί που είναι, όχι όσοι θέλουν, όσοι είναι μέλη. Όσοι είναι μέλη, φυσικά. Ναι. Ναι. Δεν μπορεί να ψηφίσει αν δεν είσαι μέλος. Αυτό λέω. Ναι. Λέμε για τα μέλη, ας πούμε. Ναι. Και κάτι άλλο, βέβαια, ο Σύνδεσμος Προπονητών Κέρκυρας έχει στείλει μια συγχαρητήρια επιστολή προς τη Λευκύμη και προς στον ΟΦΑΜ για τις επιτυχίες τους φέτος και την παραμονή τους στη ΓΑΜΑ Εθνική Κατηγορία. Ναι. Ο πρόεδρος του ΟΦΑΜ απάντησε πάνω στο Σύνδεσμο Προπονητών ότι στηρίζει. Ευχαριστεί βέβαια για την επιστολή και είπε ότι ο ΦΑΜ είναι ο σύλλογος ο οποίος στηρίζει τους κερκυραίους προπονητές και τους εμπιστεύεται. Και ποδοσφαιριστές. Ναι, και ποδοσφαιριστές. Ναι. Λέμε τώρα για τους προπονητές και την επιστολή βέβαια. Η οποία έχει σταλεί. Ναι, ναι, ναι. Η αλήθεια είναι αυτή και η αλήθεια είναι επίσης ότι τόσο η Λευκύμη όσο και ο ΦΑΜ φέτος έδειξαν στο ποτάλεμα της ΓΑΜΑ Εθνικής Κατηγορίας, όσο αυτό διέρχεσαι και όπως διεξήχθη, ότι έχουν τις προδιαγραφές ως ομάδες να στηρίξουν το κερκυριακό ποδόσφαιρο. Και έδειξαν οι ίδιοι προπονητές ότι ο κερκυριός προπονητής στέκεται πάρα πολύ καλά, έτσι. Βέβαια. Ναι. Αρκεί να τον εμπιστευτείς. Βέβαια. Και να του δώσεις το πρόσφορο έδαφος που λέμε,
για να μπορέσει να δουλέψει, να καταλάβουν οι ποδοσφαιριστές τη φιλοσοφία του και οι ίδιοι οι ποδοσφαιριστές βέβαια να έχουν την όρεξη, τη διάθεση να ανταποκριθούν σε αυτά που θέλουν οι προπονητές. Γιατί παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και το έχω πει πολλές φορές ότι δεν χρειάζεται να τρέχουμε εκτός νομού για να βρίσκουμε προπονητές και ποδοσφαιριστές. Καλύτερα να βελτιώσουμε αυτό που έχουμε παρά να το υποβαθμίσουμε. Γιατί άμα φέρνεις μόνο απ' έξω, να το διευκρινίσω αυτό έτσι, στην ουσία υποτιμάς πολύ τον Κυρκυρίο ποδοσφαιριστή. Έτσι, έτσι. Αλλά και ο Κυρκυρίος ποδοσφαιριστής όμως πρέπει να προσαρμοστεί στις δυσκολίες της εποχής και να καταλάβει και ο ίδιος ότι για να ανταμυφθείς πρέπει να δουλέψεις. Και θα πρέπει σε συνεργασία με την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων, έτσι, ναι, που και αυτή θα κάνει τις εκλογές στο τέλος του μηνός, ναι, να γίνονται τα απαραίτητα σεμινάρια εδώ στην Κέρκυρα για να επιμορφώνονται οι Κερκυραίοι προπονητές. Μακάρι. Που είναι βασικό και αυτό, έτσι. Εγώ έχω διαπληκτιστεί αρκετές φορές τους Κερκυραίους προπονητές, γιατί έχω πει, είχα πει μάλλον, γιατί τώρα δεν μπορώ να το πω, δεν είναι δυνατόν. Είχα πει ότι καλό θα ήταν να πηγαίνουν να παρακολουθήσουν κάποιες προπονήσεις του Κέρκυρα σε υψηλό επίπεδο αλφα-εθνικής, ναι, όχι η φυσική κατάσταση, ταχυδύναμη κτλ. Δύο θέματα τακτικής, δύο στημένες φάσεις, δύο στημένες μπάλες. Είπα ένα πράγμα ότι βέβαια τώρα μέσω του Facebook και τα δεν λοιπά. Δεν πήγαιναν, πιστεύω, ναι, ναι, μπορούν να παρακολουθήσουν αρκετά πράγματα. Αλλά live. Ναι, ναι, live. Καλό είναι βέβαια να γίνονται κάποια σεμινάρια που μπορούν να γίνονται, έτσι. Βρίσκονται οι τρόποι για να έρθουν και να γίνουν κάποια σεμινάρια και να υπάρχει και η εξέλιξη του προπονητή, η απαιτούμενη εξέλιξη. Λοιπόν, και είχα παραξηγηθεί μαζί του γιατί μου λέγανε τι δουλειά έχουμε εμείς με αυτό το ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο δηλαδή της Super League. Τους λέω ότι ναι, το ποδόσφαιρο είναι ίδιο. Και το διευκρίνησα και πριν. Εγώ δεν τους είπα να πάνε να δουν πώς δουλεύει ο γυμναστής. Να δουν δύο πράγματα, δύο τακτικές και να συνομιλήσουν με τους προπονητές που όποιος και να ήταν, όπως και να λεγόταν, είναι προπονητής Super League. Εντάξει, κοίταξε να δεις, σε αυτό δεν νομίζω ότι ήταν σωστό που είπαν, γιατί εδώ βλέπουμε τώρα τις μεγάλες ομάδες. Εννοούν ότι είναι τεράστια τα μεγέθη. Ναι, όχι, εδώ βλέπουμε τις μεγάλες ομάδες ότι από τις ακαδημίες μέχρι την πρώτη ομάδα ακολουθείται ένα ενιαίο σύστημα ποδοσφαίρου. Μακάρι να γίνει αυτό. Έτσι. Μακάρι. Ναι, μακάρι. Γιατί αν το κάναμε και εμείς εδώ, εντάξει, και οι προπονητές θα γίνει καλύτεροι. Βέβαια. Και τα παιδιά θα είχαν μάθει περισσότερα πράγματα. Γιατί αυτό είναι το βασικό. Να εκπαιδευτούν σωστά τα παιδιά. Λοιπόν, αλλάζουμε χώρο. Πάμε στην υδατοσφαίριση. Γιατί είχαμε αγώνες. Και πήγαν και πολύ καλά τα. Βλέπουμε ότι αρχίζει τώρα η υδατοσφαίριση και στέκεται. Σιγά-σιγά. Έτσι. Γιατί δεν γίνεται μία μέρα στην άλλη. Είναι ίσως από τα πιο δύσκολα αθλήματα που υπάρχουν. Λοιπόν, θα μιλήσουμε με τον αρχηγό προπονητή του ΝΑΟ, τον Σπύρο Καρδόνα, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής. Καλησπέρα, coach. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι γίνεται? Καλά. Σαββατοκύριακο ξεκούρασε αυτό. Το προηγούμενο ήταν δύσκολο. Πώς πήγαμε? Εντάξει, είχαμε διπλό παιχνίδια. Ήταν και τα βόρεια, το παιδικό, είχε την επιθετική φάση για πρώτη καλύτερες ομάδες και τα κορίτσια που συμμετείχαν τελευταία στιγμή, επειδή η ομάδα από το κολέγιο Θεσσαλονίκης λόγω COVID αποσύρθηκε μάλλον και πήγαμε εμείς ως πρώτη ομάδα που είχαν να πάμε στη θέση τους. Και συμμετείχαμε στην τελική φάση των 10 καλύτερων ομάδων στο πρωτάθλημα των Κορασίων. Ναι. Και σταθήκανε καλά, πληροφορηθήκαμε. Εντάξει, ναι. Εμείς καλεστήκαμε τελευταία στιγμή να παρουσιαστούμε. Δύο εβδομάδες εμείς είμαστε σε ένα πρόγραμμα ατομικής τεχνικής και βασικά ατομικής τεχνικής με όχι πρόγραμμα φυσικής κατάστασης αγωνιστικό. Ναι. Όπως πρέπει να κάνεις έτσι, να είσαι έτοιμος για αγώνες. Δεν είμαστε σε αγωνιστικό ρυθμό. Παρ' όλα αυτά παρουσιαστήκαμε, πήγαμε και παίξαμε στο top επίπεδο. Έτσι, μιλάμε τώρα για ομάδες οι οποίες Ολυμπιακού Βουλιαγμένοι, Χαλάνδροι, εθνικοί ομάδες που. Και κορίτσια μεγαλύτερη ηλικία στα δικά μας. Ναι, και ένα χρόνο μεγαλύτερα, έτσι, αυτό είναι αλήθεια. Που στελεχώνει τις εθνικές ομάδες, η εθνική ομάδα είναι στα μετάλλια στο πανευρωπαϊκό τύπο επίπεδο. Σε πάρα πολύ ψηλό επίπεδο. Και συγγνώμη, αλλά ακούτε και την κόρη μου από μέσα. Δεν πειράζει, εντάξει. Θα κοιμηθεί όπου να είναι. Ναι. Τέλος πάντων, πήγαμε, ήμασταν ανταγωνιστικοί, είχαμε μια καλή παρουσία, αφήσαμε πολύ καλές εντυπώσεις και στις άλλες ομάδες, καλύτερες από ό,τι περιμέναμε. Τα κορίτσια γεμίσαν εμπειρίες, εμάς ο στόχος μας ήταν πώς θα γεμίσουμε εμπειρίες, να μπορέσουμε του χρόνου να διεκδικήσουμε με το σπαθί μας την πρόκριση στην τελική φάση. Και να κοιτάζω στα μάτια τους αντίπαλους.
Σίγουρα, έτσι, γιατί το να μπορέσεις ψυχολογικά, γιατί είμαστε και ψυχολογικά κεφαλικά έτοιμοι, έτσι, να αγωνιστούμε. Γιατί είχαμε, σας είπα, από ένα άλλο, Όταν λοιπόν παίζεις τώρα με ομάδες που κάποιοι τους βλέπουν μόνο στο τηλεόραση Ολυμπιακού Γιαγμένη και θα λες καλείς να παίξεις, ξέρετε, θέλει και μια εξοικείωση με αυτό το πράγμα. Εκτός αυτού όμως, Σπύρο, εκτός αυτού είχαμε και θέμα με τη διαιτησία. Είχαμε και αποβολές, μια διαιτησία που επηρέασε κατά πολύ την ψυχολογία των αθλητριών. Εντάξει, τώρα ναι, κοιτάξτε, η διαιτησία τώρα δεν θέλω να μιλάω για τη διαιτησία και εκεί ήταν κάποιοι διαιτητές που μαθαίνουν και αυτοί κάνουν λάθη. Εντάξει, δεν θέλω να πιστεύω. Η αλήθεια είναι ότι και εμείς δεν είμαστε μια ομάδα η οποία ήμασταν έτοιμοι να διεκδικήσουμε κάτι καλύτερα. Πέρα από το παιχνίδι, βέβαια, με τον ναυτικό όμιλο πατρών που θα κρινόταν ποιος θα παίξει για τη θέση 7-8 και όχι για την 9-10. Η 9-10 μάλλον δεν έπαιζε γι' αυτό. Εντάξει, η αλήθεια ήταν λίγο η διαιτησία. Ένας διαιτητής τώρα δεν ήταν καλός. Ναι. Έκανε ένα λάθος κρίσιμο εκεί που δεχτήκαμε μια αποβολή προς την κατάσταση. Εμένα η αποβολή ήταν σωστή, αλλά τώρα πριν από την αποβολή η παίχτειά μας είχε δεχτεί 2-3 τραβήγματα και αντίδρασε λάθος η αλήθεια. Τέλος πάντων, τώρα αυτά συμβαίνουν. Δεν πειράζει, τα παιδιά μαθαίνουν. Η ουσία τώρα μην μένουμε σε αυτά τα πράγματα. Η ουσία είναι ότι αποκομίσαμε εμπειρίες, να βρούμε τη θετική πλευρά. Τα παιδιά ανταποκριθήκαν σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό και στα πράγματα καινούρια που προσπάθησα να τους δείξω αυτό το διάστημα. Είχαν προχωρήσει πάρα πολύ με τον Αποστόλη τώρα. Έτσι, μην ξεχνάμε ότι αυτά τα κορίτσια τρώγανε 20 γκολ από αυτές τις ομάδες και τώρα κάναμε 5 γκολ διαφορά. 6 ήταν το maximum από ομάδες με πολύ ψηλό επίπεδο. Ναι. Με κύριους που παίζουν, ήταν δύο ας πούμε στο Καλάνδρι, δύο αθλητές που παίζουν Α1 και έχουν χρόνο συμμετοχής. Μάλιστα. Ναι, ψηλό το επίπεδο. Αυτά τα χωριτσάκια πριν 3 χρόνια δεν ξέρω να χολυπήσουν. Άρα λοιπόν είμαστε πάρα πολύ καλό εδώ. Νομίζω και ελπίζω. Ναι. Και νομίζω ότι έχουμε όλο το μέλλον μπροστά μας σαν ομάδα. Ωραία. Θα συνεχίσουν θα συνεχίσετε προπονήσεις και το καλοκαίρι, Σπύρο, τα κοριτσιά. Όλο το καλοκαίρι, ναι, θα σταματήσουμε. Μπορεί να δώσουμε κάποιο λεπτό, ξέρω εγώ, καμία εβδομάδα για να πάνε τα μπάνια τους. Θα δούμε. Τέλος πάντων, το πρόγραμμα είναι να κάνουμε όλο τον θα κάνουμε προπόνηση όλο το καλοκαίρι. Κάποια στιγμή θα ανέβουν και στο ΝΑΟ, όπου θα έχουμε και στο ΝΑΟ θα έχουμε πρόγραμμα για αχάρια παιδιά και θα θέλαμε έτσι και τώρα μια που είναι και ευκαιρία. Όπως πέρσι. Όπως πέρσι, έτσι θα πούμε ότι θα ξεκινήσουμε 1η Ιουλίου κάτω στο ΝΑΟ για αχάρια παιδιά για να γνωρίσουμε το άθλημα. Είχαμε και στα αγόρια, Σπυρό. Και για να πούμε λοιπόν και για τα αγόρια, μπράβο. Τα αγόρια πήγανε στην Όμιλο Θεσσαλονίκης, αγωνιστήκανε με τον ΠΑΟ, τον Άρη, τον Όμιλο Πύλο Θαλάσσης, τη Λάρισα και τον ΟΗΚ Βόλου. Πήγαμε δεύτερη, είχαμε τριπλή ισοβαθμία στη δεύτερη θέση, χάσαμε όλοι από τον ΠΑΟ και χάσαμε εμείς από τη Λάρισα, αλλά κερδίσαμε τους άλλους δύο. Τέλος πάντων έγινε μια τριπλή ισοβαθμία. Και μείναμε απ' έξω για 2 γκολ διαφορά. Ναι, έπρεπε να κερδίσουμε με 5 γκολ το Όμιλο Φίλων Θαλάσσης. Κερδίσαμε με 2, είχαμε την αλήθεια της ευκαιρίας στο τέλος, χάσαμε ένα τετατέφ, χάσαμε 2-3 γκολ που μπορούσαν να κάνουν και να προκριθούμε. Εντάξει, ήταν μια άτυχη στιγμή, τάχει ο αθλητισμός, είναι σκληρός, ξέρουμε. Έτσι, αυτό είναι ένα θέμα. Τι να κάνουμε, ήταν ατυχία, ήταν πάρα πολύ καλό το να μπορέσουμε να βγουν και εκεί και τα αγόρια στην 8η, στις 8 καλύτερες ομάδες. Είχαμε τα φώτα η αλήθεια, γιατί η ομάδα της ΝΕΠ Πατρώνος που προκλήθηκε από τον Όμιλο της Πάτρας, τους είχαμε κερδίσει εύκολα το προηγούμενο γύρο. Αλλά ήταν δύσκολος ο Όμιλος, η αλήθεια είναι. Ήταν δύσκολος ο Όμιλος. Ανταγωνιστικός. Τα παιδιά ήταν καλά, ανταγωνιστικός. Μεγαλώσανε πολύ αθλητικά. Αυτά τα παιδιά τώρα, κάποια από αυτά θα τους πάρω και στην αδερφή ομάδα, στην πιταθική, και θα τους δώσουμε χρόνο συμμετοχής όσο περισσότερο μπορούμε, γιατί ο στόχος μας πάντα αυτός είναι για μας. Να μπορούμε να προωθούμε νέους αθλητές, έτσι, παιδιά τώρα θα είναι 15 χρονών. Και έτσι πρέπει. Να παίξουν και στην αδερφή ομάδα όσο μπορούν, όσο μπορούν να το προωθούν περισσότερο, 3-4 παιδιά. Έχουμε και ένα αθλητή αυτή τη στιγμή, τον Καψοκαβάη, τον Στέφανο, τον τερματοφύλακά μας, ο οποίος είναι στην προεθνική πέδο. Έχω μιλήσει και με τον προπονητή τους, έχει αφήσει πάρα πολύ καλές εντυπώσεις. Ευελπιστούμε να μπορέσουμε να πάει και στον επόμενο γύρο προετοιμασία, που θα είναι οι 18, ξέρω εγώ, 20 παίκτες που θα
θα πάνε για το πανευρωπαϊκό και από εκεί και πέρα να δει αν μπορεί να διεκδικήσει μια από τι δύο θέσει. Σίγουρα η μία θέση ξέρω που είναι χαμπαρωμένη, είναι ένα τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού, ο οποίο είναι παγκοσμιοποιημένο. Πάρα πολύ καλό. Παίζει και στην εθνική εφήβων βασικό, είναι πάρα πολύ καλό. Αλλά ο Στέφανο έχει αφήσει πάρα πολύ καλέ εντυπώσει από κορτή. Είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι από την εξέλιξή του. Μπράβο, ωραία. Σίγουρα θα θέλαμε και έναν παίχτη ακόμα να είχαν πάρει, να πάρει εμπειρίε, αλλά τέλο πάντων. Σιγά σιγά. Ίσως έχουμε ευχάριστα νέα και για το κολυμπητήριο και την αντικατάσταση του μηχανοστάσιου, Σπύρο, την άλλη εβδομάδα. Δεν ξέρω, ακούω διάφορα, να δούμε τι θα γίνει. Προχωράει, προχώρησε η μελέτη, θα δούμε. Θα το κάνουμε ένα θέμα μέσα στην άλλη εβδομάδα με λεπτομέρειες πάνω σε αυτό. Γιατί θα είναι ένα θέμα πάρα πολύ σοβαρό και να μην χαθεί και τρίτη χρονιά. Μια που μου δίνετε αυτή την πάσα να σας πω κάτι. Τώρα ήμουν πάνω στην Αθήνα και είδα πολλούς παλιούς φίλους έτσι και προπονητές από το ψηλοπηγή, ας πούμε, να σας δώσω ένα παράδειγμα. Ένας που μίλησε ήταν ο Χάρης ο Παυλίδης, τον είχαμε και εμείς παίχτη παλιά. Ναι, που πήρανε το Champions League τα κορίτσια φέτος, ο προπονητής της γυναικείας ομάδας. Ο οποίος σε παγκόσμιο επίπεδο στο γυναικείο πόλο είναι στους κάτι, top 5 προπονητές. Το πρώτο πράγμα που με ρώτησε πέρα στα προσωπικά που μιλήσαμε, έτσι, γνωστοί φίλοι που είμαστε, μου λέει το κολυμπητήριο λειτουργεί. Του λέω λειτουργεί. Τι θερμοκρασία έχει, μου λέει. 20 βαθμούς. 22 βαθμούς ήταν, αλλά εδώ 24. Ναι. 22 μισό. Μου λέει πού να έχει. Και το χειμώνα, ας πούμε, έχουμε 25. Όταν όλη η Ελλάδα έχει 26 και τα ανοιχτά κολυμπητήρια στην Αθήνα. Ναι, ναι. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι ο πρώτο ανασταλτικό παράγοντα στο να μπορούμε να έχουμε παιδάκια. Ωραία. Αυτό λοιπόν, αν γίνει και φτιαχτεί και μπορούμε να έχουμε μια καλή θερμοκρασία στο κολυμπητήριο, είναι το πρώτο και το βασικότερο για μας. Ωραία. Και μετά να δούμε και άλλα πράγματα. Ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Bye. Βέβαια, πρέπει να πω, Γιώργο, ότι σήμερα το πρωί που πέρασα από τον ΑΟΚ, πάρα πολλά παιδιά. Είδα και τον έφορο του κ. Διαβάτη. Ναι. Κάθε πρωί είναι ο πρόεδρος. Κάθε πρωί. Κάθε πρωί είναι εκεί ο πρόεδρος και παρακολουθεί τα πάντα. 7 και 10 κατεβαίνει την κατηφόρα. Ναι. Και είδα πάρα πολλά παιδιά. Και αυτό δείχνει ότι πάει κάτι πάρα πολύ καλά. Εκεί στο ΝΑΟΚ έχουν μεγαλώσει γενιές και γενιές. Βέβαια. Και πραγματικά συνεχίζει την παράδοση ο ΝΑΟΚ. Και φαντάζομαι ότι πάντα, όποιο και να ρωτήσεις, θα σου πει μια καλή κουβέντα για τον ΝΑΟΚ. Βέβαια. Και ο ΝΑΟΚ είναι ο ναυταθλητισμός της Κέρκυρας. Ο ΝΑΟΚ είναι ο σήμα καταθέτης της Κέρκυρας. Και όλοι είναι κοντά στο ΝΑΟΚ. Και αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Πρέπει να είναι, βέβαια. Και μακάρι και η πολιτεία να σκύψει το κεφάλι, γιατί έχει προσφέρει τόσα πολλά ο ΝΑΟΚ. Και να σκύψει και να προχωρήσει στις υλοποιήσεις. Ναι. Για να του δημιουργήσει τις κατάλληλες αθλητικές υποδομές που απαιτούνται σε όλα τα αθλήματα που καλλιεργεί ο ΝΑΟΚ, για να συνεχίζει ο ΝΑΟΚ να βγάζει αθλητές, επιστήμονες, αλλά κυρίως να βγάζει καλούς χαρακτήρες στην κοινωνία της Κερκίνας και όχι μόνο. Βέβαια. Λοιπόν, και αυτό είναι το Α και το Μ. Βασικό. Λοιπόν, να είστε καλά. Καλό βράδυ. Θα τα καλό πούμε βράδυ. Ξανά τη Δευτέρα εδώ μαζί με τον δάσκαλό μας, 11 και 5. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε.